Δεν μπορεί να πει κανείς πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν ακουστεί για να φέρει στην κουβέντα καινούργια στοιχεία, να κομίσει καινούργια στοιχεία. Θα πω μόνο ότι τα ίδια πράγματα συζητούν και στη ΜΕΚΑ της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω μπροστά μου και θα ρέξω πάρα πολύ γρήγορα, εν είδη bullets, άρθρο του Adrian Woodridge τον Απρίλιο του 2023, ο οποίος δεν είναι μέλος ενός ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, είναι αρθρογράφος στο Bloomberg, επί 20 χρόνια υπεύθυνος του Economist, πριν με τα μυθική ΗΠΑ, ο οποίος τη λέει, και με τον οποίο είναι στον παρόδο, προσωπικά τουλάχιστον έχω τεράστια πολιτική προσέγγιση στα πράγματα. Έτσι. Ο οποίος τη λέει ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια στις 30 πρώτες θέσεις, στα 19 πρώτα είναι. Το αντίθετο εννοείται, κύριε Ξέρετε. Απόσταση. Απόσταση. Τι είπα. Προσέγγιση, αλλά. Απόσταση. Απόσταση. Νομίζω είναι ουρβανή. Άλλο. Ναι. Λοιπόν, τα 19 από τα 30. Το πανεπιστήμια είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα περισσότερα Νόμπελ είναι σε αποφύτους των πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών. 9 από τα 10 πλουσιότερα πανεπιστήμια στον κόσμο είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάω για επιχειρήματα τα οποία ακούμε για να δούμε το καλό παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όμως αυτά τα στοιχεία είναι η βιτρίνα ενός συστήματος που καταραίει. Αυτό τον όρο το χρησιμοποιεί. Αποσυντίθεται. Δεν δυσλειτουργεί κατά τμήματα. Αποσυντίθεται. Και αποσυντίθεται γιατί τα δίδακτρα κατά μέσο όρο είναι 62.000. Τότε τα 20 πρώτα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή, 23-24. 62.000 τα ετήσια δίδακτρα στις ΗΠΑ, στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια. Το νομοσπονδιακό φοιτητικό χρέος, το 1,7 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια που είπε προηγουμένως η Λίζα Γεωργίτα, να δώσω ένα άλλο συγκριτικό, είναι το 60% περισσότερο από το χρέος των πιστωτικών καρτών. Το χρέος των πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ είναι 60% λιγότερο από το χρέος των δανειοληπτών λόγω σπουδών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ 39 εκατομμύρια απόφοιτοι χωρίς πτυχίο. Δεν είναι απόφοιτοι στην πραγματικότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν τις σπουδές διότι δεν μπόρεσαν να τις ολοκληρώσουν και μείναν με το δάνειο. Ούτε πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ένα τεράστιο φόρτο οικονομικό, ένα τεράστιο οικονομικό φόρτο, στον οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να καλύψουν εφόρους ζωής. Γιατί έτσι δίνονται αυτά τα δάνεια. Εφόρους ζωής. Το πανεπιστήμιο δεν είναι πια το πανεπιστήμιο. Είναι μια ομάδα λίγων μονίμων, ως προς το προσωπικό καθηγητών, πάρα πολλών διοικητικών, διότι κάνουμε και μια πολιτική μέσα από τα χρήματα και τις προσλήψεις κόσμων που θέλουμε να φροντίσουμε στην τοπική κοινωνία. Λίγο λοιπόν πανεπιστημιακών με μόνιμες θέσεις και πάρα πολλών συμβασιούχων, οι οποίοι και οι οποίες με το καρότο της κάποτε μονιμοποίησης δίνουν και ξαναδίνουν και ξαναδίνουν στο πλαίσιο χιλιόμενων συμβάσεων και κινητικότητας μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών, χωρίς ποτέ τελικά να καταλήγουν να μπουν μόνιμα σε αυτό το χώρο στον οποίο έχουν ετοιμαστεί. Και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, λέει ο Adrian Woodridge, με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να παρέχει το κράτος. Ο πρώτος τρόπος όταν ο ιδιωτικός τομέας δεν τα καταφέρει είναι φυσικά να παρεμβαίνει το κράτος. Και το ακούμε αυτό, ήδη η κυβέρνηση Biden θέλει να κάνει άρση μεγάλου μέρους αυτού του φοιτητικού δανείου και προσχρώει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, διότι σύμφωνα με το δικό του Σύνταγμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι τεράστια συζήτηση μιας νομικής πολιτείας. Η δεύτερη προσέγγιση κατά τον Woodridge είναι τα πανεπιστήμια να γυρίσουν στον ρόλο των πανεπιστημίων. Και με αυτό εννοεί να επιστρέφουν στις τέσσερις βασικές αρχές, πάντα κατά τον αρθρογράφο, στον δημοκρατισμό, στην αξιοκρατία, στον περιορισμό της απορριγματοποίησης και στην ελευθερία του λόγου. Αυτά, ξαναλέω, είναι η κουβέντα που γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο φωτεινό παράδειγμα το οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε. Και με τον όρο δημοκρατισμό δεν εννοεί τα όργανα, εννοεί την πρόσβαση. Την πρόσβαση όλο και μεγαλύτερων τμήματων της κοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όχι όμως με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανατοποιημένη, όπως ακούστηκε πολύ σύμφωνα με αυτά που λέει και ο Γκούτρις εδώ πέρα, όχι με ανατοποιημένη η οποία δεν έχει επαγγελματική ή δεν έχει ενδιάμεσα στάδια εκπαίδευσης,
όπως έχει γίνει στις νομές πολιτείες αυτό, αλλά μια σωστά δομημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διασύνδεση με την αγορά και όχι πραγματοποίηση. Άλλο πράγμα λέει η διασύνδεση με την αγορά και με ξεκαθαρισμένους όρους διάχυση του ερευνητικού αποτελέσματος εκεί και άλλο πράγμα το να κατασκευάζουμε αθλητικά κέντρα για να προσελκύσουμε κόσμο ή να παίρνουμε και να προσλαμβάνουμε καθηγητές star, έτσι σου ονομάζει καθηγητές star, οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε sabbatical, δηλαδή είναι μόνο όνομα, μόνο κατόνομα και δεν συμμετέχουν πουθενά αλλού στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια. Το τρίτο είναι η αξιοκρατία. Αναφέρει συγκεκριμένα πάρα πολλά περιστατικά προνομιακής εισαγωγής στα παιδιά των αποφύτων, στα παιδιά των δωρητών, στα παιδιά πλουσίων οικογενειών. Και τέλος καταλήγει με την αρχή της ελευθερίας του λόγου, αναφέροντας το πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή το Harvard, σύμφωνα με το Foundation of Individual Rights and Expression στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται στην 170η θέση από τα 203 πανεπιστήμια στην κατάταξη ελευθερίας του λόγου στα πανεπιστήμια, το Harvard. Τα γνωρίζουμε επίσης όσοι παρακολουθούν το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τώρα πρόσφατα με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Λοιπόν, και αναφέρει και πολλά άλλα παραδείγματα. Για να κλείσω με τα λόγια του. Μια μακρά περίοδος άναρχης ανάπτυξης οδήγησε τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άσχημη κατάσταση. Και υπάρχει ελπίδα ανάταξης αν τα πανεπιστήμια βάλουν φρένο στις πρακτικές τους ως προς την άρξη των δικτών τους και την απελευθέρωση των δυνάμεων της αγοράς και ταυτόχρονα ενισχύσουν δέσμευσή τους στις μελιώδεις παραγωγικές αρχές της αξιοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Εμείς τώρα, αν θέλουμε να παραδειγματιστούμε από κάτι, δεν και καλά, αρκετά, αν και είμαστε στο 5%, στο ανώτερο 5% globally, στο σύνολο 35.000 πανεπιστήμιων, όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι στις θέσεις κατά μέσο 1986 που λέει ο Νάδος Γκόγκας από το Δημοκρίτη, τη σχετική μελέτη. Αν θέλουμε ντε και καλά να παραδειγματιστούμε από κάτι, ας παραδειγματιστούμε από αυτούς που είδανε το τέλος της πορείας, είδανε που καταλήγει αυτό το πράγμα και λένε μην πάτε σε αυτή την κατεύθυνση, κρατήστε όσο μπορείτε, βελτιώστε όσο μπορείτε πράγματα που ήδη συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα. Καλά, με καλό τρόπο.